τους. Το ΙΚΑ είναι γύρω στο 60%. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν τόσα πολλά χρήματα. Από ό,τι μαθαίνουμε και υπάρχουν σχετικές αναφορές και του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Κατρούγκαλου, είναι ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις. Μάλλον δίνει σημαντική μάχη η κυβέρνηση στο να μην υπάρξουν μειώσεις στις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Mm-hmm. Συνεπώς, φαίνεται από ότι αυτοί πέρα δεν θα έχουν μειώσει τις συντάξεις τους, τις κύριες συντάξεις, και τα ποσοστά αναπλήρωση θα μείνουν ως έχει. Το ΙΚΑ πράγματι αντιμετώπιζε δικαιότερα, με στοιχεία περισσότερης κοινωνικής δικαιοσύνης, στο ζήτημα αυτό, και τα ποσοστά αναπλήρωσής του ήταν αυτά που φαίνονται να είναι τα σωστά. Οπότε το ΙΚΑ σίγουρα δεν θα έχει καμία μείωση, αλλά συνολικά από ό,τι μαθαίνουμε, η κυβέρνηση προσπαθεί να μην υπάρξει καμία μείωση στις καταβαλλόμενες κυρίες συντάξεις. Εσείς πάντως λέτε. Συγγνώμη, ναι, για τους παλιούς ασφαλισμένους, όχι για τους καινούριους. Γιατί καινούργιους, οι καινούργιοι θα δουν και να μειώνονται άμα εξομοιωθούν με το ΙΚΑ οι συντάξεις. Από εδώ και πέρα φαίνεται και δρομολογείται μια λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση. Λειτουργική αναδιάρθρωση σημαίνει ότι θα αναπροσαρμοστούν και τα ποσοστά αναπλήρωσης. Θα το δούμε. Σύντομα θα έχουμε το νομοσχέδιο ώστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Πάντως, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο θέμα καταβολής των ήδη συντάξεων, των ανθρώπων που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Αυτό το διασφαλίζετε, λέτε ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους. Όχι εγώ. Η διαπραγμάτευση θα το κρίνει και πιστεύω ότι θα είναι έτσι. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτσι. Αλλά και εσείς λέτε ότι σε σχέση με τα νούμερα που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή στα ταμεία σας, με αυτή την έννοια το λέω. Εμείς εγγυούμαστε ότι και οφείλουμε να το κάνουμε, ότι θα καταβάλουμε στο τέλος του μήνα κανονικά τις συντάξεις όπως πρέπει και οφείλουμε να το κάνουμε. Τα περίφημα ΚΕΠΑ, κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, και εκεί πολλή συζήτηση έχει γίνει. Και αργούν πάρα πολύ. Και αργούν, τι γίνεται. Αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον είναι στο δίμηνο η έκδοση γνωματεύσεων. Δεν αργούν πια. Με προσπάθειες υπηρεσίας και μετά την ψήφιση του νόμου 43-31, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας. Οι γνωματεύσεις, όπως είπα, εκδίδονται μέσα σε 2 μήνες από την εξέταση, που είναι πολύ μικρός χρόνος σε σχέση με το παρελθόν. Προσπαθούμε βέβαια να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το χρονικό αυτό διάστημα και να είναι άμεση η εξυπηρέτηση των αναπήρων. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ στην βελτίωση της εικόνας των ΚΕΠΑ είναι η ηλεκτρονική γνωμάτευση. Η δυνατότητα δηλαδή να επισκέπτεται ο ανάπηρος μόνο μία φορά τα ΚΕΠΑ, να εκδίδεται η απόφαση της γνωμάτευση της αναπηρίας και μετά να ταξιδεύει ηλεκτρονικά αυτή. Και έτσι αντιμετωπίζουμε 2 πράγματα. Πρώτον, την ταλαιπωρία του αναπήρου, του ασφαλισμένου, και δεύτερον, την αντιμετώπιση των πλαστών εγγράφων. Δεν θα μπορούν πλέον να εμφανίζουν πλαστές γνωματεύσεις, γιατί θα είναι ηλεκτρονική η διασύνδεση μεταξύ των ταμείων. Αυτό πότε θα γίνει? Ελπίζουμε σύντομα. Ξέρετε ότι οι διαδικασίες του δημοσίου είναι χρονοβόρες. Γιατί αυτό το ακούμε χρόνια, ότι θα γίνει και δεν γίνεται. Όχι, εμείς πιστεύουμε ότι σύντομα θα το έχουμε. Υπάρχουν διαδικασίες σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα για τις προμήθειες. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα καταφέρουμε να έχουμε ένα αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικών γνωματεύσεων. Αυτό θα ισχύσει και για τα πιστοποιητικά που πρέπει να φέρνουμε εμείς στο ΙΚΑ? Μπορεί να ισχύσει και κάτι τέτοιο, δηλαδή να τα στέλνουμε ηλεκτρονικά? Σας λέω ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι απώλειες σε προσωπικό είναι πάρα πολύ μεγάλες στο ΙΚΑ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 3.000 καινές οργανικές θέσεις, ενώ υπηρετούν 5.000 υπάλληλοι. Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω της χρήσης της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών μέσων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή η δυνατότητα προσκόμισης ηλεκτρονικά των πιστοποιητικών. Και να πω κάτι πολύ σημαντικό εδώ που ισχύει σήμερα που μιλάμε. Όσοι έχουν προστατευόμενα μέλη εγγεγραμμένα στα βιβλιάρια τους, εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, μπορούν να επισκέπτονται αυτή τη στιγμή την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ και να δηλώνουν εκεί τα προστατευόμενα μέλη, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία να επισκέπτονται τα υποκαταστήματα. Και δεν χρειάζεται βιβλιάριο μετά, δηλαδή? Όχι, πιστοποιείται ηλεκτρονικά η διαδικασία. Και θα έχουν πλέον βιβλιάριο, ναι, δηλώνοντας ηλεκτρονικά τα προστατευόμενα τους μέλη. Και θα τους έρχεται το βιβλιάριο? Η διαδικασία θα ακολουθείται και θα είναι πλήρως εφαρμοσμένη μέσω της ηλεκτρονικής δήλωσης των προστατευόμενων μέλη. Άρα δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάνε σε ένα υποκατάστημα, να κάτσουν να βάλουν σφραγίδες, ταλαιπωρία, ουρές. Και αυτό μας λέτε ήδη ισχύει? Ναι, βεβαίως, μέχρι τέλος του μήνα. Από την αρχή του μήνα έως το τέλος του θα μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά τα προστατευόμενά τους μέλη επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του ica.gr. Μάλιστα, μακάρι. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ουρές είναι να πας στο ΙΚΑ και το σκέφτεσαι 10 φορές. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Πιστεύω με συνέπεια και εργατικότητα θα τα καταφέρουμε.
Λοιπόν. Να δούμε και λίγο γενικά τα οικονομικά. Ναι. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Υπάρχει έλλειμμα από το κράτος, πόσα λεφτά πρέπει να δώσει, περισσότερα, λιγότερα. Να πάρουμε μια εικόνα. Κοιτάξτε, εμείς όπως σας είπα, εγώ ασχολούμαι με το ΙΚΑ από τον Ιούλιο, από το καλοκαίρι. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες έχουμε καταφέρει να τα απεξέλθουμε και να καταβάλλονται κανονικά οι συντάξεις και οι παροχές στην ώρα τους και όποτε πρέπει. Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε αυτή την υπόσχεσή μας και την υποχρέωσή μας, αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα. Μάλιστα. Το κράτος τώρα οφείλει στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης να καταβάλει το δικό του μέρος για την καταβολή των συντάξεων. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας. Και ένα τελευταίο να ρωτήσω, γιατί από εκεί χάνονται πάρα πολλά χρήματα, από τους εργαζόμενους ή που έχουμε στο σπίτι ή που κάνουν ιδιαίτερα, αυτό το εργόσιμο ισχύει, το χρησιμοποιεί κανένα. Γιατί εγώ θυμάμαι ήμουν από αυτούς που το χρησιμοποιούσα και με κοιτούσαν σαν να είμαι μοναδική. Ισχύει το εργόσιμο. Βεβαίως. Ισχύει και λειτουργεί για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Και το χρησιμοποιεί και έχει... ο κόσμος. Βεβαίως το χρησιμοποιεί. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι εκεί που χρησιμοποιείται έχει καλά αποτελέσματα και εισφέρει χρήματα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί με κάποιο τρόπο για να πιάσετε τη μαύρη εργασία πρέπει να δώσετε και κάποια κίνητρα. Βεβαίως. Τόσο ως προς τους ασφαλισμένους, ώστε να να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, όσο και ως προς τους εργοδότες για να τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ως προς αυτό. Και επιπλέον θα πρέπει να πούμε ότι ένα βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι η επανάκτηση της εμπιστοσύνης. Δηλαδή ότι οι ασφαλισμένοι θα είναι σίγουροι ότι θα έχουν ποιοτικές, σταθερές και εγγυημένες παροχές για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει εμπιστοσύνη της ανταπόδοσης ως προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για να είναι βιώσιμο και στο μέλλον. Μάλιστα, κύριε Καλαμαντιά, ναι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μια μεγάλη γκάμα με ερωτήσεων τις απαντήσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για τη συμμετοχή σας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη, ευχόμαστε. Ευχαριστώ.